Φίλες και φίλοι του Ικόρινθος, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Εθνικό Στάδιο της Κορίνθου, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου, στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Κορινθίας. Σήμερα λοιπόν στη 17η αγωνιστική αναμετράται η Κόρινθος με την ομάδα του Τενεάτη Αθηκίων. Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Τενεάτη Αθηκίων, η οποία είναι ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, ήταν και πρωταθλήτρια την περασμένη περίοδο, κρατάει τον ίδιο κορμό, ενώ έχει δώσει και αρκετούς παίχτες, αλλά πάντα οι γηγενείς είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ομάδας του Τενεάτη Αθηκίων που αποσπούν και το χειροκρότημα εδώ στο στάδιο της Κορίνθου. Η Κόρινθος έρχεται μετά από νίκη, να θα δούμε τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, αλλά η ήττα που την πλήγωσε ήταν η ήττα με τον Πέλο Πακιάτου, τον Πέλο Πακιάτου που και αυτός διεκδικεί το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Να πάμε γρήγορα, να θυμηθούμε τι έγινε την 16η αγωνιστική, όπου το Καμάρι κέρδισε τον Πανσολυγιακό 3-1, ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου έχασε από το Λουτράκι μέσα στο Χιλιομόδιο με 1-0, ο Ισπλιακός έχασε από την ομάδα της Κορίνθου με 5-0. Ο Ηρακλής κέρδισε μέσα στους Αγίους Θεοδόρους 1-0. Ο Πέλε Πασκιάτου τον Τενεάτη Αθηκίων 2-1. Ο Ηρακλής Λεχαίου την Ελλάδα Βέλου 2-0. Ο Κύψελος μέσα στο Πετρί κέρδισε με 1-0. Και ο Ολυμπιακός Άσο με τη Θύελλα κάτω Δημηνίου ήρθαν 1-1 μετά τη 16η αγωνιστική. Κόρινθος 43 στην πρώτη θέση, 40 το Λουτράκι στη δεύτερη. Στην τρίτη είναι ο Κύψελος με 39, ο Πέλε Πασκιάτου 37. Πέμπτη θέση για τον Τενεάτη Αθηκίων που κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα στο δεύτερο μισό του πρώτου γύρου. Έχει 32 βαθμούς. Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου έχει 30. Συγγνώμη. Η Θύελλα Πετρίου 25 στην 7η θέση. 8η για τους Αγίους Θεοδόρους με 21. Ελλάδα Βέλου 19. 16 ο Ισμιακός. 15 ο Πανσολυγιακός. 14 στο Χιλιομόδιο. 13 ο Ηρακλής Λεχαίου. Ο Ολυμπιακός Άσου 12. Θύελλα κάτω Δημηνίου 8. Πανκαμαριακός έχει 4 βαθμούς. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα, αυτή η βαθμολογία. Να δώσουμε και τη σημερινή αγωνιστική ημέρα. Εδώ από το στάδιο της Κορίνθου που βρισκόμαστε, Θύμιος Αρμπός πίσω από την κάμερα του η Κορίνθος, του Γιώργος Δημητριάδης, στην περιγραφή του αγώνα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη συναντήση Ηρακλής Ξυλοκάστρου Θύελλα Πετρίου. Στο Θόδιο, Λουτράκι, Ολυμπιακός Άσου, Κόρινθος Τενεάτης Αθηκίων, Ελλάδα Βέλου Πανκαμαριακός, Κύψελος Ισμιακός το παιχνίδι. Θύελλα κάτω Δημηνίου Άγιοι Θεόδωροι, Πανσολυγιακός Πέλο Πασκιάτου και Ατρόμητος Χιλιομοδίου, Ηρακλής Λεχαίου. Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στην Κόρινθο. Να δούμε τις δύο ομάδες, τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η ομάδα με τα μαύρα είναι η ομάδα της Κορίνθου, η ομάδα με τα, θα λέγαμε, τα μπλε θαλασσί, θα λέγαμε, και με την γκρι φανέλα στο κέντρο, είναι η ομάδα του Τενεάτη Αθηκίων. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις, ξεκινώντας από την ομάδα της Κορίνθου, που έχουμε το πρώτο σουτ το οποίο έγινε τώρα από τους παίχτες του Τενεάτη. Πάμε να δούμε λοιπόν την Κόρινθο με νούμερο 1 τον Λεωνίδα τον Κούτσικο, 2 Χατζής, 3 Σκούπας, 4 Δημητρίου, 5 Αργυρόπουλος, 8 Ματίας, 9 Ράπτης, Χαρτιά στο 10, 11 Μαραντίδης, 17 Μπιτσάκος, 20 Μέντες. Η Κόρινθος προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, η ομάδα του Τενεάτη πιέζει, θα λέγαμε, τα δύο στόπερ της Κορίνθου. Τώρα υπαναχώρησαν, βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο, περιμένουν να κάνουν κάποιες παγίδες. Πάμε να δούμε και τον Τενεάτη Αθηκίων, που έχει νούμερο 1 τον Καλογέρη, 7 τον Παπά, 11 τον Παπαχρήστου, 5 το Φραγκάκι, 16 το Λέκα, 18 τον Κουριώτη, 10 τον Κανακάκο, 20 το Ζήση, 13 τον Κάτσικο, 12 τον Μπούζα και 4 τον Μαρινό. Αυτές είναι οι δύο εντεκάδες, η ομάδα της Κορίνθου. Συγγνώμη, η ομάδα της Κορίνθου τώρα στην επίθεση. Ο Αργυρόπουλος ψάχνει ενώ αλλάζει την μπάλα με τον Ματίας. Ο Ματίας θέλει να κάνει την πάσα έξυπνα. Αφήνει την μπάλα ο Χαρτιάς, εκεί πήγε λίγο καθυστερημένα ο Σκούπας και πάει η μπάλα πίσω, ψάχνουν να βρουν διαδρόμους. Με 4-4-2 θα λέγαμε αμήνεται η ομάδα του Τενεάτη. Ο Δημητρίου θα στείλει την μπάλα στον Κούτσικο
και πάλι από την αρχή ψάχνοντας διαδρόμους, να πρέπει να υπάρξει κινητικότητα όμως από τους παίκτες Κορίνθου για να μπορούν να πάρουν την μπάλα. Ο Αμαραντίδης αφήνει για τον Χατζή, ο Χατζής για τον Ράπτη. Η παράλληλη σέντρα όμως δεν υπήρχε κανένας επερχόμενος για την Κόρινθο. Να ο Αργυρόπουλος που παίρνει το rebound, θα δώσει τον Αμαραντίδη. Βρεχμένο το τερέν, προλαβαίνει ο Αμαραντίδης, κάνει την τρίπλα και αφήνει πίσω για τον Ματία. Ο Ματίας θα κάνει μια σέντρα στη μεγάλη περιοχή, εκεί η μπάλα είναι διεκδικήσιμη και όπως θα διώξει ο Φραγκάκης και η μπάλα θα κυλήσει πλάγια. Πλάγια λοιπόν για την ομάδα της Κορίνθου. Ο προπονητής Κορίνθου, ο κ. Κιάσος, έχει βγει από τον πάγκο, του δίνει τις πρώτες οδηγίες. Βροχερός ο καιρός εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Κορίνθου. Όχι ιδιαίτερος κόσμος, δεν βοηθάει η θερμοκρασία και το βροχερό περιβάλλον. Αλλά για μπάλα είναι μια χαρά ο καιρός. Απλά μπορεί να είναι λίγο πιο γλιστερό το τερέν, αλλά είναι μια χαρά. Ο τερματοφύλακας τώρα του Τενεάτη ψάχνει, κάνει το βολέ, δίνει πολύ ύψος, η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Πρώτη κεφαλιά από το Ματία, θα πάει ο Μέντες στην μπάλα, ο οποίος την ελέγχει, κερδίζει και το φάουλ σπρόξιμο από τους παίκτες του Τενεάτη, από τον Θοδωρή το Ζήση, ο οποίος έκανε το φάουλ, εκτελεί γρήγορα ο Αργυρόπουλος για τον Δημητρίου. Ο Δημητρίου έχει μέτρα μπροστά του, θα δώσει το σκούπα αριστερά του. Σκούπας Μπιτσάκος και τώρα Αργυρόπουλος. Ο Αργυρόπουλος λοιπόν, ο Μπιτσάκος κατεβαίνει να πάρει μπάλα, γυρίζει, προσποιείται, έχει δίπλα του το Δημητρίου. Στα στόπερ σήμερα λοιπόν ο Αργυρόπουλος με τον Δημητρίου, μπροστά τους ακριβώς ο Ματίας, ο οργανωτής και αμυντικό χαφ της Κορίνθου. Αλλάζουν οι παίκτες Κορίνθου, ο Μπιτσάκος στα χαφ, ο οργανωτής περισσότερο της ομάδας Κορίνθου. Ο Παπα-Νικολάου είναι στον πάγκο, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, τι έχει. Όμως οι σκέψεις του κύριου Κιάσου είναι καλύτερες από τις δικές μας, γιατί βλέπει την ομάδα και σίγουρα έχει περισσότερες γνώσεις. Και πάλι Μπιτσάκος, ο οποίος ξεκινά από πίσω την οργάνωση του παιχνιδιού. Μπιτσάκος θα κάνει μια παλιά, όμως εκεί το κοντρόλ δεν είναι το καλύτερο από τον Χαρτσιά. Όπως το χωρούν οι παίχτες του Τενεάτη. Και πάλι η ομάδα της Κορίνθου θέλει να βγει μπροστά. Να ο Ράπτης κερδίζει αυτή την γκέλα, θα λέγαμε. Κάνει ένα τακουνάκι, για ποιον όμως, για κανέναν. Ναι. Θα διώξουν οι παίκτες των Αφικίων με τον Μαρίνο. Και πάλι η ομάδα της Κορίνθου. Η μπάλα στον Σκούπα πάλι. Πίσω Δημητρίου, Μπιτσάκος που κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή στην ουσία παίζει, κάνει τη δουλειά ό,τι έκανε ο Ματίας στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή ξεκινάνε από αυτόν οι επιθέσεις, ο τώρα κόβει και μία μπαλιά. Έχει κάνει αλλαγές ο κύριος Κιάσος στην ομάδα της Κορίνθου. Βλέπουμε σε πιο δημιουργικό ρόλο τον Μπιτσάκο και τώρα ανεβαίνει ο Μπιτσάκος μπροστά. Κατεβαίνει ο Ματίας πιο πίσω και το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι από τα δύο στόπερ της Κορίνθου. Με κουμανταδόρο τον Αργυρόπουλο, ο Αργυρόπουλος για τον Ματία. Ο Ματίας θέλει να κάνει την παράλληλη την παλιά, παραλίγο να του την κλέψουν την μπάλα. Η παλιά που γίνεται για το Ράπτη δεν έχει αποτέλεσμα. Τρέχει ο Ράπτης, τρέχει όμως και ο Καλογέρης, κρατάει την μπάλα και τώρα Δημητρίου. Παρακινδυνευμένα θα λέγαμε, μπροστά στον Κακανάκο, ο οποίος ερχόταν να του διεκδικήσει την μπάλα. Μπορούσε να την γυρίσει πίσω στον Κούτσικο, όμως προσποιήθησε και γύρισε προς τα αριστερά. Κέρδισε το πλάγιο για την ομάδα του. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, σημαντική θέση παίζει ο τερματοφύλακας να ξέρει καλή μπάλα. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται και καλός πασέρ. Γίνεται και ο ενδέκατος παίκτης και αποφεύγει την πίεση της ομάδας. Να, ο Μέντες. Ο Μέντες λοιπόν στη μεσαία γραμμή κερδίζει κάποια μέτρα. Ανεβάζει την ομάδα Χαρτιάς. Υπάρχει και ένα πρόξιμο. Ο διαιτής λέει παίζεται. Ο τερματοφύλακας Καλογέρης
Ενώ να πούμε ότι διαιτητής της σημερινής συνάντησης είναι ο κύριος Χορδρόπουλος, με βοηθούς τους κυρίους Ντέμισια και Γεωργίου. Η ομάδα της Κορίνθου με τον Χατζή, ο Χατζής για τον Αμαραντίδη, ο οποίος συγκλίνει ψάχνοντας κάποιο στήριγμα, και τώρα Ματίας με τον Πιτσάκο. Πάλι Ματίας δίνει στον Χατζή, ο Χατζής κάνει κακή μεταβίβαση. Να ο Ράπτης λοιπόν που μπαίνει στη φάση, ένα περίεργο στήριγμα από τον κύριο Χονδρόπουλο, λέει ότι έσπρωξε για να πάρει την μπάλα, χτύπησε τον αντίπαλο. Νομίζω ότι η μπάλα ήταν διεκδικήσιμη, η μπάλα την πήρε με προβολή. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια σωματική επαφή, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, ο κύριος Χονδρόπουλος δεν ήταν και κοντά και πολύ κοντά στη φάση. Είδε το φαουλ. Εμείς έχουμε τη δική μας ένσταση, η οποία απλά γράφεται και τίποτε άλλο. Να η ομάδα του Τενεάτη, μετά από αυτό το φαουλ θα κάνει τη μεγάλη παλιά. Βοηθάει το γλιστερό τερέν να φεύγουν στον ευνηδιασμό οι αντίπαλες ομάδες. Δεν βοηθάει την άμυνα, γιατί δεν υπάρχει καθόλου καλή ισορροπία. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Στράτο, το Λέκα, ο οποίος με το χέρι του απόθυσε τον Μπιτσάκο. Και τώρα τα λένε τα γαλλικά τους δύο ποδοσφαιριστές, Λέκας και Μπιτσάκος. Μπαίνει στη φάση και ο Χαρτσιάς. Ο Λέκας οπισθοχωρεί, πάει στην αμυντική του ζώνη, τα λέει με τον κύριο Χονδρόπουλο και οι όποιες συστάσεις, οι οποίες τελειώνουν εκεί. Ο κύριος Χονδρόπουλος, παλιός ποδοσφαιριστής, πήγε στο χώρο της διαιτησίας. Ο κύριος Περαχωρίτης έχει βγει από τον πάγκο, του δίνει συνεχώς οδηγίες. Θανάσης Περαχωρίτης, στην μεγάλη ομάδα του 90, ήταν από τους στυλοβάτες αυτής της ομάδας που ήταν στην αλφαθυντική κατηγορία μαζί με τα άλλα τα παιδιά της Κορίνθου. Τώρα είναι χρονιά τερματοφύλακας, χρονιά προπονητής, συγγνώμη, της ομάδας των Αθηκίων, που ομολογουμένως κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Η ομάδα της Κορίνθου γυρίζει την μπάλα, ο Μπιτσάκος εκεί δεν έκανε και την καλύτερη μεταβίβαση, ξανακερδίζει με φάουλ όμως, φάουλ το οποίο έκανε πάνω στον Πάπα Χρήστου. Και τώρα η ομάδα των Αθηκίων με αυτό το φάουλ ανεβάζει κόσμο. Ο Φραγκάκης θα κάνει την εκτέλεση, η μπάλα από τον Αργυρόπουλο να φύγει μπροστά και η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα, γιατί δεν ξέρει που βρίσκεται η άμυνα εκείνη τη στιγμή. Ο Μέντες θα δώσει για τον Χαρτιά, ο Χαρτιάς από αριστερά έχει χώρο, θα ξαναδώσει τον Μέντες, ο οποίος κινείται από τα αριστερά, θα παίξει το ένας με έναν με τον Λέκα εκεί. Ο Λέκας προς στιγμή του αποσπά την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο η ομάδα της Κορίνθου. Ο Μέντες ήθελε να περάσει, δεν τον άφησε ο παίκτης των Αθηκίων, και τώρα ο Ματίας θα γυρίσει πίσω στο Δημητρίου και πάλι ο Σκούπας κινείται από τα αριστερά, ο αριστερός μπακ της Κορίνθου που είχε ανέβει αρκετά ψηλά, βοηθάει μια κατάσταση η οποία μπορεί να καταλήξει σε επίθεση. Να ο Μέντες πρόκειται να πάρει την μπάλα, ο Μέντες ο Ράπτης που έχει γυρίσει πίσω για να πάρει την μπάλα, άφησε τη θέση του, τρέχει ο Ράπτης, κερδίζει η ομάδα των Αθηκίων με το Ζήση, κάνει μια πολύ ωραία κούρσα, μια προσωπική ενέργεια, και τώρα Αργυρόπουλος για τον Δημητρίου. Ο Δημητρίου λοιπόν ψάχνει Σκούπας από αριστερά, Σκούπας γυρίζει και πάλι στον Δημητρίου, πρέπει Ματίας, Μπιτσάκος και Μέντες να κατέβουν να πάρουν την μπάλα. Αυτή τη στιγμή η μπάλα γυρίζει στα μετώπιστα της Κορίνθου. Αργυρόπουλος τώρα ψάχνει κάποια πάσα, ξαναδίνει στον Δημητρίου. Εγκλωβισμένοι παίκτες Κορίνθου, ο Μέντες κάνει κίνηση και παίρνει την μπάλα. Ζητάει ο Χαρτσιάς αριστερά. Ο Μέντες κλείνει, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ο Μέντες γυρίζει στο Ματία, φεύγει από τα δεξιά ο Χατζής. Ο Μέντες αριστερότερά του και πάλι Σκούπας, Ματίας, Δημητρίου
Και τώρα να ο Μπιτσάκος που κατεβαίνει να πάρει την μπάλα από τα στόπερ του. Κάνει περιστροφή στον άξονα του, δίνει στον Αμαραντίδη που είχε έρθει κοντά του. Να ο Αμαραντίδης κρατάει λίγο την μπάλα παραπάνω, δεν βρίσκει διαδρόμους. Τώρα ωραίο άνοιγμα του Μπιτσάκου για τον Χαρτσιά. Ο Χαρτσιάς με τον Ματία, ο Ματίας στο σκούπα, ο σκούπας γυρίζει. Και πάλι Μπιτσάκος, Μπιτσάκος με χώρο θα κάνει μια σκαυτή μπαλιά. Βγαίνει ο τερματοφύλακας Καλογέρης και μαζεύει την μπάλα. Και δύο προπονητές έξω από τους δύο πάγκους. Νομίζω στην ίδια εποχή παίζαν και ο κύριος Κιάσος στον Όφη και ο κύριος Παραχωρίτης στην Κόρινθο. Το βολέ από τον Καλογέρη, πολύ δυνατό, πολύ ύψος. Η μπάλα είναι βαριά λόγω της υγρασίας και λόγω του βρεγμένου τερέν. Να ο Ράπτης που πιέζεται ασφυκτικά εκεί. Χαρτσιάς, Ματίας θα ανοίξει ωραία την μπάλα, όχι, και σκέψη ήταν καλή. Εκεί που πήγε η μπάλα ήταν ο αμυντικός του Τενεάτη. Αργυρόπουλος σωστά γυρίζει την μπάλα πίσω ενώ πιέζει ο Γκουριώτης για να κερδίσει κάτι παραπάνω. Ο Μέντες στην κεφαλιά. Πάλι στον αέρα η μπάλα. Μαραντίδης δεν κοντρολάρει. Υπάρχει σπρόξιμο φάουλ από τον παίχτη των Αθηκίων, τον Κάτσικα. Ο κ. Χονδρόπουλος σφίριξε αμέσως. Μπιτσάκος στην μπάλα επάνω. Αλλάζει με τον Ματία. Ματίας για το σκούπα αριστερά. Μέντες. Είχε χώρο σκούπα να κινηθεί. Τώρα βέβαια δεν έχει. Η μπάλα την κερδίζει ο Χαρτσιάς. Ο Χαρτσιάς το 1-2 με το Ράπτη. Του σκάβει ο τελευταίος την μπάλα. Μπαίνει στη φάση με δύναμη ο Χαρτσιάς. Κάνει φάουλ. Σωστή υπόδειξη από τον κύριο Χονδρόπουλο. Ναι, υπάρχει τραυματισμός, φωνάζουν και οι ποδοσφαιριστές των Αθηκίων να μπει γρήγορα, να μπουν γρήγορα οι πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρουμε τι έχει ο ποδοσφαιριστής της Κορίνθου, υπάρχει πρόβλημα. Βλέπω εκεί να κάνουν χειροσήμανση για φορείο. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, να δούμε. Αλλά ήταν, θα λέγαμε, κάπως... Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Ζητήσανε κατευθείαν και οι αντίπαλοι τις πρώτες βοήθειες. Ενώ ο κύριος Φραγκάκης παίρνει οδηγίες από τον κύριο Περαχωρίδη. Δύο παίχτες σηκώνει κατευθείαν ο κύριος Κιάσος. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αλλαγή γρήγορα από ό,τι βλέπουμε ζητάει ο κύριος Κιάσος. Δεν ξέρουμε σε ποιο ποδοσφαιριστή. Σε ποιο ποδοσφαιριστή θα βάλει, να δούμε τι έχει πάθει και ο ποδοσφαιριστής Κορίνθου. Όπως είπαμε, αγωνιστικός χώρος είναι γλιστερός και σίγουρα μπορεί να φύγει κάποιο πόδι ή έχει φάει κάποια αγωνιά, όπως με βοηθάει ο Θήμιος, ο Τσαρμπός, ο κάμεραμάν του Κορίνθους. Ακόμα λοιπόν βρίσκεται στο τερένο παίκτης Κορίνθου. Σηκώθηκε ο ποδοσφαιριστής της Κορίνθου. Τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Ο Κώστας Χαρτιάς. Ο 31 ετών ποδοσφαιριστής Κορίνθου. Ένας πολύ δυναμικός παίκτης. Και τραυματίστηκε στη φάση που μπήκε με δύναμη να διεκδικήσει μια μπάλα. Ζητάει από τον κύριο Χονδρόπουλο να επιστρέψει. Τελικά ευτυχώς δεν είναι κάτι το σημαντικό. Στο παιχνίδι μας λοιπόν η ομάδα του Τενεάτη με τον Κάτσικα τώρα προσπαθεί. Κερδίζει και το φάουλ από τον Ματία. Ανεβαίνει ο κόσμος του Τενεάτη ψηλά. Μπαίνει ο Χαρτιάς στον αγωνιστικό χώρο. Ένα φάουλ λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αλλά οι παίχτες των Αθηκίων έχουν ανέβει μπροστά, εκτός από και η αεροπορία μπροστά. Η σέντρα που γίνεται, ο Μέντες θα πάρει την κεφαλιά, Χαρτιάς με θα κοντρολάρει, σπρώχνεται, κερδίζει το φάουλ
από τον Γιώργο τον Παπά. Ο Δημητρίου θα εκτελέσει για τον Μπιτσάκο, απρόσεκτα ο τελευταίος. Είχε δει τον παίχτη, αλλά τον είχε δει και εκεί υπάρχει φάση των παίχτων των αδικίων. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν offside, είδαμε τον παίχτη να λαμβάνει την μπάλα. Βέβαια, αν υπήρχε κατάσταση για τέρμα, τότε θα φαινόταν αν ο υπόπτης θα σημείωνε κάποια παράβαση. Μέντες με ωραία κίνηση, ωραία προσποίηση, ωραίο δρασκελισμό, θέλει να βρει τον Αμαραντίδη. Ο Ράπτης στο σούτ, αλλά το σούτ ήταν καλό, αλλά πήγε ευθεία στον τερματοφύλακα. Έτσι δεν ανάγκασε τον Καλογέρη να κάνει ένα ιδιαίτερο μπλουζόν αριστερά ή δεξιά, η μπάλα ήρθε πάνω του. Και θα λέγαμε ήταν λίγο τυχερός γιατί η μπάλα δεν έσκασε στο τερέν για να πάρει δύναμη. Τέλος πάντων, αυτό καταγράφεται σαν ευκαιρία για την ομάδα της Κορίνθου από την ενέργεια την οποία έκανε ο Μέντες από το κέντρο. Έκανε μια κούρσα τουλάχιστον 10 μέτρων, 15. Βρήκε μια ωραία πάσα και ξεκίνησε μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Κορίνθου. Για να μπορείς να διασπάσεις αυτές τις άμυνες, ιδιαίτερα άμυνες οι οποίες είναι συμπαγείς, άμα δεν έχεις παίχτη να παίξεις το ένας εναντίον ενός να κάνει ρήγμα στην άμυνα, τότε η άμυνα λειτουργεί και λειτουργεί θετικά και δεν έχει κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα οι παίχτες Κορίνθου δεν πρέπει να επαναπαύονται μόνο σε αυτές τις πάσες κυκλοφορίας που κάνουν, πρέπει να υπάρξουν παίχτες να μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός. Να δούμε τον Μπιτσάκο ένας εναντίον ενός τώρα, που προσπαθεί, είναι ποιοτικός παίχτης, κλείνει άμυνα, να ο Σκούπας θα γυρίσει πίσω, θα γυρίσει στο Ματία. Ο Ματίας τι θα κάνει σούτ, όχι γίνεται ένα σούτ, την μπάλα όμως πάει στο Ράπτη. Διώγουν οι παίχτες στον Αθηκή, είναι λίγο άτσαλα και πάλι Ματίας με τον Αμαραντίδη που φεύγει δεξιά. Ζητάει την μπάλα ο Χαρτιάς, πίσω η μπάλα για το Ματία. Μέντες προσπαθεί να περάσει, παίζεται λέει ο κύριος Χοντρόπουλος και σωστά λέει παίζεται. Η μπάλα όμως πάει στον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος παρακινδυνευμένα πιέζει ο Ζήσης. Σκούπας στον Μπιτσάκο που είχε έρθει αριστερά. Μπάλα πολλά μέτρα ύψος, αυτά λειτουργούν υπέρ της άμυνας και υπέρ των στόπερ που είναι δυνατοί και ψηλοί. Δεν ευνοεί τους βραχύσωμους αμυντικούς της επίθεσης. Λείπει και ο Κυπαρίσης για κάποια κεφαλιά πάσα. Να δούμε τον Αργυρόπουλο που μπαίνει κατά μέτωπο. Ο Καλογέρης θα μαζέψει την μπάλα του και δεν θα έχει κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. 21ο λεπτό της συνάντησης, Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου. Να πούμε ότι το Δημοτικό Στάδιο της Κορίνθου είχε κλείσει για να μπουν σπόροι. Άμα δούμε το γήπεδο αρχίζει και κυτρινίζει. Λες και μπήκανε καινούργιοι σπόροι. Έτσι για να πούμε γιατί έφυγε δύο εβδομάδες Κορίνθος. Πήγε και έπαιξε στο Βέλο για να συντηρηθεί το στάδιο. Δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο. Τα ίδια παντελάκι μου, έτσι για να κάνουμε και κάποιο σχόλιο που αφού δεν παίζεται κάτι το ιδιαίτερο στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή. Ο Καλογέρης σε ένα ακόμα βολέ. Μάλλον αυτά είναι στην επίθεση του Τενεάτη. Κόβουν με τον Δημητρίου και τώρα το Ματίαση της Κορίνθου. Πιέζει ο Κακανάκος. Η μπάλα που γίνεται από το Ματίας δεν είναι καλή. Σκούπα θα διώξει όπως. Στη μονομαχία ο Μπιτσάκος με τον Μπούζα. Υπάρχει φάουλ. Ο κύριος Χονδρόπουλος λέει να περιμένουν οι ποδοσφαιριστές των Αθηκίων που διαμαρτύρονται. Τρεις ποδοσφαιριστές πάνω στον διαιτητή. Τα είπαν εκεί. Ίσως κάποια γωνιά έφαγε ο ποδοσφαιριστής των Αθηκίων. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει και πάλι. Δέχομαι κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Τζαρμπού. Κάτι παρατηρήσεις μετά από τόσα χρόνια. Μπαίνουμε στο παιχνίδι μας όμως για να μην χάσουμε τη φάση. Είναι ο Ζήσης που πιέζεται από τον Αργυρόπουλο, ο οποίος τον ακολουθεί. Θα κερδίσει και το κόρτερ. Πολλά χρόνια μαζί. Πολλά. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ, πρέπει να τα κοιτάξω στο αρχείο μου. 15 χρόνια όλα τα αθλήματα του Νομοκορινθίας τα έχουμε εξυπηρετήσει, θεωρώ.
Και αυτό μας χαροποιεί. Να πούμε, ένα ευχαριστώ στους φίλους που στήριξαν τόσο πολύ αυτές τις μεταδόσεις και ειδικά ο τελευταίος αγώνας με τον Μπέλοπα είχε 4.500 μοναδικούς θεατές. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και φυσικά οι δύο ομάδες που είναι πάρα πολύ δυνατές είναι η ιστορία του νομού Κορινθίας, αλλά μας θυμάται ότι κάποιους αρέσει η δουλειά η οποία γίνεται από το ζευγάρι αυτό το τηλεοπτικό, να δούμε το φάουλ, το επιθετικό που γίνεται πάνω στον Μέντες, διαμαρτύρονται οι των αδικίων. Ο κύριος Χονδρόπουλος πιάνει την καρτούλα, δεν την έπιασε, δεν προχώρησε αφού ο παίκτης του Τενεάτη προχώρησε. Ο Χατζής λοιπόν στον Ματία, να ευκαιρία για την Κόρινθο. Γιατί η ομάδα των αδικίων είχε βγει όλη μπροστά, είχε αφήσει κενά, αλλά ο Κακανάκος ελέγχει και ωραία γυρίζει στα στόπερ, τα οποία θα διώξουν την μπάλα. Αυτό το σημείο ψάχνει συνέχεια. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Περαχωρίτης, αφού η ομάδα της Κορίνθου ανεβαίνει ψηλά, ψάχνει τις μπάλες είτε από τα στόπερ του, είτε από τον τερματοφύλακά του για να κάνει ρήγμα στην ομάδα της Κορίνθου. Να ο Ράπτης που δίνει ωραία στον Πιτσάκο, βγαίνει επάνω του ο Φραγκάκης. Ένας με έναν ο Πιτσάκος με το Φραγκάκι, περνάει ο Πιτσάκος, θα κερδίσει και το κόρνερ. Σε αυτή την παράλληλη σέντρα που επιχείρησε, δεν υπήρχε βέβαια κανένας στη μικρή περιοχή του Καλογέρη. Και τώρα ο Ματίας θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Για τον καιρό που υπάρχει σήμερα, δεν θα λέγαμε ότι ήταν λίγος ο κόσμος και αριστερά ακόμα περισσότερο. Έχει αρκετό κόσμο, αλλά φανταστείτε να είχε και καλή μέρα. Έχει βρέξει, ο καιρός είναι μουντός, δεν υπάρχει ηλιοφάνεια καθόλου. Γύρω στα 500 άτομα μπορεί και να είναι, αλλά δεν έχουμε και οπτική γωνία αριστερά. Μα θα δούμε το κόρνερ που γίνεται. Να δούμε τον Αμαραντίδη που κάνει ένα σούτι προβολή από τον Δημητρίου. Ο τερματοφύλακας Καλογέρης για την ομάδα των αδικίων είναι εκεί. Έχει μαγνήτη, ναι, η μπάλα του πάει επάνω. Είναι άμα σε πάει ο τερματοφύλακας, είναι θέμα ψυχολογίας. Άμα σου πιάσουν ένα-δύο σούτ καλά και τα πιάσει, από εκεί και πέρα δύσκολα θα φάει γκολ. Είναι μεγάλη ψυχολογία. Αν του πάει πρώτη-δεύτερη φάση, τότε ο τερματοφύλακας έχει μεγάλο πλεονέκτημα και τότε θα. Να το λάθος για την Κόρινθο από τον Αργυρόπουλο το λάθος. Το σουτ που γίνεται, να μια καλή ευκαιρία για την ομάδα των αθηκίων με τον Μπουργιώτη, ο οποίος γύρισε, σούταρε μια καλή στιγμή από την απροξεξία, θα λέγαμε, του Αργυρόπουλου. Η ομάδα των αθηκίων είναι τεχνική ομάδα, πιέζει, ξέρει πότε θα πιέσει. Έχει σκοπό, θα χτυπήσει την κόντρα, στην κόντρα την Κόρινθο, εκεί που βγαίνει μπροστά. Τα χάφτες είναι πολύ γρήγορα, δραστήρια, ξέρουν μπάλα. Και αυτή η τετράδα που υπάρχει μπροστά, τα τρία χαφ και ο σύντροφόρ, είναι παίκτες που τραβούν το, θα λέγαμε, την πίεση της ομάδας των αθηκίων. Να δούμε τώρα από τα αριστερά, Χαρτσιάς, το ένας με έναν ο Χαρτσιάς, κόβεται εκεί καθαρά από τον Παπά, εκεί οι διεκδικήσεις φέρνουν το πλάγιο για την ομάδα των αθηκίων, για την ομάδα του Θανάση του Παραχωρήτη, που το είπαμε και το ξαναλέμε, ήταν από τους ποδοσφαιριστές της φουρνιάς του 1990 που ανέβασαν την ομάδα στην αλφαεθνική κατηγορία. Και συζητήθηκε και για το ρόλο που θα έχει στην επανεκκίνηση ομάδας του ΠΑΣ. Εννοείται, είναι κάποια παιδιά όπως ο Παναγιώτης ο Τζαναβάρας, ο Περαχωρίτης, ο Γιάννικος, παιδιά που τίμησαν την φανέλα της Κορίνθου και δει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Θεωρώ ότι σε αυτό το κάλεσμα πρέπει να είναι η πρώτη, γιατί είναι η τελευταία της μεγάλης γενιάς Κορίνθου που ήταν για τρία χρόνια στην αλφαεθνική κατηγορία. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν και την τεχνογνωσία και ο καθένας από το δικό του πόστο μπορεί να βοηθήσει είτε σε υψηλό επίπεδο είτε σε επίπεδο τροχιάς ανόδου σε εθνικές κατηγορίες. Να θυμίσουμε ότι ένα από τα προβλήματα που είχε πάντα ο ΠΑΣ Κόρινθος μετά από εκείνη τη μεγάλη ομάδα ήταν ότι κανένας τους έδινε από τα τοπικά πρωταθλήματα παίχτες. Έτσι. Και ο Θανάσης ο Περαχωρίτης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στα Θήκια και να πούμε ότι τα Θήκια είναι μια ομάδα που έχει γηγενείς παίχτες, δουλεύουν πάρα πολύ καλά και έχουν βγει και παίχτες. Τώρα, όταν στην Κόρινθο της πρώτης εθνικής κατηγορίας είχες δύο παιδιά από τα Θήκια
και τον Παναγιώτη τον Τζαναβάρα και τον Θανάση τον Περαχωρίδη και να πούμε ότι στην ομάδα της Κορίνθου βρίσκεται και ο γιος του Παναγιώτη Τζαναβάρα και αυτός ένας ποδοσφαιριστής αρκετά καλός. Σίγουρα η Κόρδος πρέπει να αγαπάει τα παιδιά της και να μην τα διώχνει. Πρέπει να τα μαζεύει και τον καθένα από ειδικό ρόλο. Τώρα υπάρχει ο Παναγιώτης, υπάρχει ο Θανάσης, υπάρχει ο Γιώργος που ο καθένας από το δικό του μετερίζει μπορεί να προσφέρει στην αναδιοργάνωση της Κορίνθου και να ξαναδούμε μια ομάδα σε σαλόνια εθνικών κατηγοριών. Όνειρο μεγάλο και του κύριου Κούγια, τον είχαμε ακούσει σε πηγαδάκια να λέει ότι η ομάδα της Κορίνθου θα πάει καλά, θα ανέβει και όταν το λέει ο Κούγιας, ο Αλέξης Κούγιας που έχει φάει το ποδόσφαιρο με το κουτάλι, σίγουρα είναι σημαίνον ο ρόλος του. Πάμε να δούμε την ομάδα των Αθηκίων που φεύγει μπροστά, κλέβει την μπάλα, θέλει να φύγει με το Ζήση. Ο Ζήσης θα προσπαθήσει να φύγει μαζί με την όλη ενέργεια του Παπαχρήστου. Παπαχρήστου για τον Ζήση. Ο Ζήσης θα πάρει την μπάλα, δεν υπάρχει κανένα offside, θα διώξουν με το Χατζή οι παίκτες της Κορίνθου και υπάρχει πλάγιο, όπως σημειώνει ο κύριος Ντέμψιας. Αυτό είχαν υποσχεθεί οι νέοι διοικούντες της Κορίνθου, ότι ξανά θα ενωθεί το Κορινθιακό ποδόσφαιρο. Έτσι, όπως οι επιχειρηματίες ενώθηκαν, αρκετοί οι Κορίνθιοι επιχειρηματίες έχουν ενωθεί και ο καθένας βάζει σε δύσκολους καιρούς αρκετή οικονομική ενίσχυση. Σίγουρα ο καθένας πρέπει να προσφέρει από το δικό του χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται, άλλο στον επιχειρηματικό, άλλο στον προπονητικό. Άλλο στο νομικό κόσμο της χώρας σίγουρα είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπορούν να συσπηρωθούν και να βοηθήσουν την ομάδα της Κορίνθου. Σίγουρα εδώ θα παίξει και σημαίνοντα ρόλο η Δημοτική Αρχή, το πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό το καινούριο ξεκίνημα της Κορίνθου. Να δούμε το Μέντες, ο οποίος έχει πάει αριστερά, πιέζεται από τον Κακανάκο, κερδίζει φάουλ. Ο ποδοσφαιριστής των Αθηκίων, ο Μέντες είναι πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός. Και είναι και πολύ πιο ενεργός ο ρόλος του σήμερα. Σήμερα ναι, κινείται σε όλη την παραλληλότητα του γηπέδου, θα λέγαμε, και αριστερά και δεξιά και στον άξονα. Τρέχει να πάρει μπάλες και είναι ο ενδιάμεσος αφότου πάρει την μπάλα είτε ο Ματίας είτε ο Μπιτσάκος. Είναι οι δύο παίχτες αυτοί στα χαφ που κατεβαίνουν και παίρνουν την μπάλα και θεωρώ ότι από εκεί και πέρα και έτσι πρέπει να είναι. Ο Μέντες πρέπει να κινηθεί είτε παράλληλα είτε σε γραμμή πασαρίσματος με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Έκανε και την πρώτη μπαλιά για την πρώτη. Έκανε και την κούρσα, η οποία θεωρείται μία από τις ευκαιρίες Κορίνθου στο πρώτο ημίχρονο. Τον βλέπουμε δραστήριο. Ο Χαρσιάς από τα αριστερά ψάχνει κάποιο στήριγμα. Όμως η ομάδα των Αθηκίων, βλέπετε, δεν τα παρατάει. Πιέζει και το παραμικρό λάθος θα το εκμεταλλευτεί. Και αν το εκμεταλλευτεί σε αυτά τα σημεία, βγαίνουν τρεις ποδοσφαιριστές των Αθηκίων με έναν ή δύο Κορίνθιους στόπερ. Αμαραντίδης θα κάνει ένα σουτ, ο Μαγλίτης θα πιάσει την μπάλα του. Ο Καλογέρης λοιπόν, όλα τα σουτ πάνε πάνω του. Το παιδί, μπράβο του. Αρκετός κόσμος, βλέπουμε και γυναικείο πληθυσμό. Μπορείς να μας τα δείξεις. 5 κορίτσια, 6 έρχονται αυτή τη στιγμή να κάτσουν στις κερκίδες του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κορίνθου. Να λοιπόν και πάλι η ομάδα των Αθηκίων που προσπαθεί με τον πολύ δραστήριο Ζήση. Ζήσης πολύ δυνατό παιδί, πολύ δραστήριος, με πολύ καλό σωματότυπο παρακαλώ και να δούμε τώρα το ράπτη. Και πάλι των Αθηκίων θα πάρουν την μπάλα, θα προσπαθήσουν εκεί με τον Γουριώτη, ο Γουριώτης αριστερά στον Παπαχρήστου, υπάρχει υψωμένη σημαία, ο Παπαχρήστου δεν το δέχεται, σηκώνει και το χέρι του στο σημαίακι του επόπτη για να του πει ότι κάνει λάθος. Και πάλι Κόρινθος και πάλι βλέπετε λίγο πάνω από το μισό η ομάδα των Αθηκίων. Ναι, Κάτσικας και Ζήσης είναι μπροστά να πιέσουν και πιέσουν δύο παιδιά με αρκετά αθλητικά. Ιδιαίτερα μας αρέσει ο Ζήσης, ο οποίος είναι και ψηλό παιδί και πολύ ταχύδυναμικός και είναι σε όλες τις φάσεις μέσα.
για την ομάδα των Αθηκίων μιλάμε. Θα δούμε τον Πιτσάκο που είχε έρθει δεξιά. Χατζή θα ζητήσει μπάλα, θα ζητήσει και ο Αμαραντήρης, ο οποίος με το τακουνάκι θέλει να κοντρολάρει, αλλά αυτά δεν γίνονται. Η μπάλα έπρεπε να πάει στο Χατζή. Βέβαια και η πάσα έξυπνη ήταν του Μπιτσάκου. Αλλά κατά πόσο αυτά μπορούν να υπάρξουν. Τώρα βλέπουμε στην κορυφή των πρώτων στην άμυνα της Κορίνθου τον Αμαραντίδη με δεξιά το Ράπτη και αριστερά τον Χαρτιά. Με αυτό το τρίγωνο ξεκινάει η άμυνα της Κορίνθου. Όπως σας είπαμε, ο Ζήσης κάνει όλη τη δουλειά. Αργυρόπουλος, Κούτσικος θα διώξει πριν του επερχόμενου Γκουριώτη. Μπιτσάκος κρατάει την μπάλα, την κρατάει με το σώμα του, κερδίζει έξυπνα και το φάουλ από τον Κάτσικα. Να δούμε το Ματίας, που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο ενεργητικός ο Ματίας στο παιχνίδι. Α, ό,τι δεν κάνει ο Ματίας, το κάνει ο Δημητρίου. Φεύγει από πίσω, ξεκινάει και βρίσκει τον Αμαραντίδη, που κι αυτός δεν είναι στα καλύτερά του. Τα κοντρόλ του δεν είναι τα αυτά που έχουμε συνηθίσει για την ποιότητα την οποία έχει σαν ποδοσφαιριστής. Οι ποδοσφαιριστές, θυμίζουμε, το χαμηλό κέντρο βάρους είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορούν να ελέγξουν, να κατεβάσουν την μπάλα και να κάνουν ρήγματα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να έχει ένας ψηλός παίκτης. Και είναι το αυτονόητο. Άλλο κέντρο βάρους, ένας άλλο, ο άλλος. Ο Αμαραντίδης μας είχε συνηθίσει στα ωραία κοντρόλ του, στις ωραίες προσποιήσεις, στην ωραία δεξιά κιστή του τρίπλα. Να δούμε τον Αργυρόπουλο που κουβαλάει την μπάλα, δίνει στο Μέντες. Ο Μέντες με μία στον Αμαραντίδη. Αυτός για το Ράπτη που φεύγει από τα δεξιά. Πολύ ωραία προβολή από τον Παπαχρήστου. Φέρνει το πλάγιο για την ομάδα της Κορίνθου και ο Χατζής πίσω. Χατζής στον Αργυρόπουλο, που έχει καλή πάσα ο Αργυρόπουλος, μπορεί να δημιουργήσει, όμως αυτό που πάει να κάνει είναι έξυπνο για το Μέντες, αλλά είναι δυνατό. Δεν μπορεί ο Μέντες να πάρει αυτή την μπάλα. Ενώ ο Καλογέρης, Σταύρος Καλογέρης, θα κάνει τα βηματάκια του, θα πάρει και το χρόνο του, θα κάνει και το βολέ του, προσπαθώντας να βρει το Ζήση. Το Ζήση ο οποίος κινείται στον άξονα. Να η κόρτα που κλέβει με το Μέντες. Μέντες κρατάει, όμως εκεί έξυπνα του παίρνει την μπάλα ο Λέκας και φεύγει πάλι στην κόντρα τα αφήκια με τον Γκουριώτη. Ο Γκουριώτη στο 1-2 με τον Ζήση. Την παράλληλη σέντρα, όχι το 1-2, συγχωρήστε με. Ο Ζήση λοιπόν μπήκε στη φάση. Η ομάδα της Κορίνθου έδωσε ένα κόρτερ για την ομάδα των Αθηκίων, που όπως σας είπαμε η ομάδα των Αθηκίων κάνει μετά το πρώτο μισό, κάνει ένα πολύ καλό πρώτο γύρο, πολύ καλό δεύτερο μισό, και σήμερα έχουμε αρχές του δευτέρου γύρου. Να πούμε ότι η ομάδα της Κορίνθου είχε κερδίσει μέσα στα Αθήκια και σήμερα έχουμε εδώ την πρώτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι η 17η αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική με βοηθάει όπως πάντα. Ο Θήμιος ο Τσαρμπός, να το κόρνερ, ο Κούτσικος θα βγει, θα μαζέψει. Όλη η αεροπορία και τώρα ευκαιρία για την Κορινθό να ψάξει να βρει την κόντρα. Να ο Αμαραντίδης, να κάνει κλειστή τρίπλα. Κάνει όμως πάσα λίγο δύσκολη, δεν έχει δύναμη μπάλα του για τον Πιτσάκο. Εκεί μπορούσε να δώσει το Χαρτιά, όμως οι παίκτες των Αθηκίων θα κόψουνε. Δημητρίου, καιροφυλακτή θα λέγαμε ο Ζήσης για το λάθος. Αν πέραγε μπάλα από τον Δημητρίου, ήταν ο Ζήσης μόνος του. Ο Αργυρόπουλος ήταν κάπου αλλού. Τώρα ο Σκούπας θα διώξει. Ο Αμαραντίδης που είχε τα αριστερά. Με το καλό δεξί θα συγκλίνει λογικά και πράγματι συγκλίνει. Δίνει στον Μέντες. Ο Μέντες ζητάει την μπάλα ο Χατζής. Ανοίγεται ο Ράπτης. Ανοίγει το Ράπτης. Θα κάνει και την παλιά για ποιον, για το πουθενά. Οι τρεις Κορίνθιοι ποδοσφαιριστές είχαν προωθηθεί. Αργυρόπουλος, Μέντες. Μέντες θα κάνει το σουτ, καλό σουτ, ένα καλό σουτ. Μπάλα πάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ένα σουτ από τον Μέντες. Οι παίκτες των Αθηκίων ζήτησαν φάουλ στη συμπροκειμένη περίπτωση. Ο κύριος Χονδρόπουλος
Είπε παίζεται. Και τώρα πάλι ο Καλογέρης. Στις μονομαχίες. Κερδισμένη ακόμα δεν είναι καμία ομάδα. Τώρα μπαίνει ο Αργυρόπουλος, δίνει στον Πιτσάκο. Ανοίγει τώρα από τη δεξιά του, τη δίνει ο Πιτσάκος. Να ο Ράπτης που συγκλίνει και περνάει πολύ ωραία στον Πιτσάκο. Ο Πιτσάκος θα κάνει και το σουτ, ένα κασούτ με καλές προϋποθέσεις. Με το αριστερό το σουτ η μπάλα σηκώνεται, περνά out από το οριζόντιο δοκάρι του Καλογέρη. Με αυτά και μετά άλλα έχουμε φτάσει στο 38 λεπτό της συνάντησης. 7 λεπτά όπως καταλαβαίνετε για το τέλος, δεν ξέρουμε. Καθυστερήσεις υπάρχουν. Μόνο ο τραυματισμός του Χαρτσιά ήταν αυτός που έφερε ολιγόλεπτες καθυστερήσεις. Θα δούμε όμως 7 λεπτά ακόμα. Η Κόρινθος πρέπει να γίνει για μένα λίγο πιο πιεστική. Να πιέζει από πιο πάνω. Δεν χρειάζεται να πιέσει από την άμυνά της. Πρέπει να πιέσει λίγο πιο πάνω. Υπάρχει καλύτερη ποιότητα που μπορεί να πιέσει, να φέρει κάτι το καλύτερο για την ομάδα. Η Κόρινθος ξεκινάει πάντα από την άμυνά της. Ξεκινάει από τα στόπερ της και προσπαθεί να βρει. Θεωρώ ότι αν τα χαφ της Κορίνθου ανέβουν και πιέσουν λίγο παραπάνω, η τριάδα δηλαδή των επιθετικών να ανέβει λίγο πιο ψηλά, τότε θα υπάρχει ευκαιρία. Το ψάιτε εκτελείται, ο κύριος Χονδρόπουλος λέει παίζεται. Η μπάλα από τον Μπιτσάκο στον Χαρτσιά δεν φτάνει ποτέ. Χατζής για το Ράπτη. Ο Ράπτης θέλει να δώσει και πάλι στο Χατζή. Παίκτες των Αθηκίων θα κόψουν, θα βγουν μπροστά ψάχνοντας με τον Παπαχρήστου κάτι το διαφορετικό. Γκουριώτης στη φάση offside. Σηκώνει ο δεύτερος επόπτης. Ο Κακανάκος διαμαρτύρεται, αλλά ήταν οφθαλμοφανές το offside. Μπορούσαμε να το δούμε και εμείς και όχι ο επόπτης, ο οποίος ήταν ακριβώς στην ευθεία και έλεγχε όλη τη φάση. Να δούμε τον Αργυρόπουλο, ενώ ο κύριος Θανάσιο Παραχωρίδης δίνει τα εύσημα στον ποδοσφαιριστή του. Να δούμε τον Σκούπα. Ο Σκούπας θα γυρίσει για τον Δημητρίου. Τώρα κατεβαίνει ο Μέντες χαμηλά, βλέπετε, να πάρει την μπάλα. Αλλά είναι και ο Ματίας δίπλα του. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο μαζί. Εκεί ένας από τους δύο πρέπει να είναι στον άξονα. Να είναι μια φάση κάτι για την Κόρινθο. Κακό κοντρόλ όμως από τον Χαρτσιά. Δεν βοηθάει ο αγωνιστικός χώρος για να μπορείς να κάνεις και το ιδανικό κοντρόλ. Και εμείς άσχετα αν κάνουμε την περιγραφή και σχολιάζουμε, δεν είναι τόσο πάντα τόσο εύκολα τα πράγματα. Να δούμε το Ματία. Δίνει για το Μέντες. Δεξιά ο Χατζής. Ωραία. Ανεβαίνει και ο Ράπτης. Παίρνει παίχτη ο Ράπτης. Να ο Μέντες που απελευθερώνεται. Ο Μέντες στον Ματία. Ο Ματίας ψάχνει να βρει και βρίσκει το Σκούπα από αριστερά. Ο Σκούπας με τη μία μια σέντρα. Εύκολη λία για τα παιδιά από τα Θήκια. Με τους παίχτες του Τενεάτη. Αργυρόπουλος στην άμυνα και τώρα Δημητρίου. Να ο Δημητρίου. Πιτσάκος αφήνει. Κόβει του παίχτες του Τενεάτη. Στην κεφαλιά ο Ματίας. Ο Σκούπας ζητάει ο Χαρτσιάς. Συγκλίνει ωραία ο Χαρτσιάς. Περνάει και δεύτερο παίχτη. Χαρτσιάς θα κάνει και τη σέντρα για το Ράπτη. Τελικά ο τερματοφύλακας των Αθηκίων μπλοκάρει την μπάλα σε δύο χρόνους. Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί κάτι παραπάνω. Θα δούμε τον Καλογέρη. Έχουμε μπει στο 42ο λεπτό της συνάντησης. Η ομάδα των Αθηκίων παίρνει μέχρι τώρα αυτό που ζητά. Το να μην δεχτεί τέρμα μέσα στην Κόρινθο. Και είπαμε πολύ καλή πορεία των Αθηκίων. Όχι στο ξεκίνημα, αλλά μετά τις πρώτες αγωνιστικές η ομάδα των Αθηκίων ανέβασε ποιότητα, ανέβασε τα στάνταρ της και είναι από τους πρωταγωνιστές. Μπορεί να μην είναι στην πρώτη τετράδα, αλλά από εκεί και πέρα ακολουθεί. Στη δεύτερη τετράδα του πρωταθλήματος και ακολουθεί με αξιώσεις να χτυπήσει τη βαθμολογικά την πρώτη τετράδα.
Ενώ έχουμε τα πρώτα παράπονα από την κερκίδα, οι προπονητές της κερκίδας έχουν και αυτοί το ρόλο τους, ζητούν κάποιες αλλαγές. Βλέπουν την ομάδα να μην κάνει κάτι το διαφορετικό. Όπως σας είπαμε, θεωρώ και εγώ προσωπικά ότι η ομάδα της Κορίνθου με την ποιότητα που έχει μπορεί να πιέσει λίγο πιο ψηλά. Λίγο πιο ψηλά, να μην αφήνει την ομάδα των Αφικίων να περνάει στο κέντρο και να ξεκινάει η δημιουργία από τα στόπερ της ομάδας Κορίνθου. Πρέπει να πιέσει, εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής περισσότερο, να κερδίσει μπάλες και να φύγει σε αξιώσεις σε κάτι πιο ουσιαστικό. Χαρτιάς κοντρολάρι. Ωραία, δίνει πίσω στον Σκούπα. Ο Σκούπας όπως θα διώξει τον Αφικίον. Βγαίνουν μπροστά, να ο Μέντες. Παίρνει ο Ράπτης την μπάλα. Μπαίνει ο Αμαραντίδης στον άξονα. Η πάσα δεν περνάει. Ήταν ωραία σκέψη για τον Μπιτσάκο. Αργυρόπουλος. Χατζή ζητάει. Ο Αμαραντίδης δεν ανοίγεται. Φοβάται το ψέτο, όχι, είναι πολύ πίσω. Ο Ράπτης. Ο Ματίας. Ο Ματίας κάβει μια μπάλα για τον Αμαραντίδη. Γυρίζει ο Αμαραντίδης. Έχουμε ένα φάουλ, εφόσον δεν κερδίζει πλέον έχουμε ένα κορδί. Η Κόρινθος και τη γυρίζει την μπάλα πίσω. Υπάρχει φάουλ εκεί. Έχουμε ένα φάουλ λοιπόν. Και οι δύο τα έχουν πάντα. Ο Θήμιο διαιτητής είναι ο άνθρωπος που θα τα ακούσει. Είτε από τους μεν είτε από τους δε. Σφύριξε από τους μεν. Δεν σφύριξε από τους άλλους. Τώρα σφύριξε και τα και από τους δύο. Ναι, αυτό είναι. Χαρτιάς λοιπόν, εκτελεί το φάουλ. Βγαίνει ο Καλογέρης, θα μαζέψει και θα ψάξει και τον ευνηδιασμό. Βλέπετε, κατευθείαν ψάχνει να βρει τον Κακανάκο, ο οποίος είναι ταχύτατος. Ο Χατζής που είχε μείνει πίσω για το φάουλ, τον πίεσε και τώρα η ομάδα της Κορίνθου για τον Δημητρίου. Βλέπετε, η ομάδα των Αθηκίων έχει στόχο, πιέζει και ψάχνει να βρει την κόντρα. Έχει ταχύτητα τους μεσοεπιθετικούς, οι οποίοι πιέζουν και δίνουν άλλο νόημα. Να περνάει ο Χαρτσιάς, δεν μπορεί να τους περάσει όλος μόνος, ήταν μόνος του με 8 παίκτες των Αφικίων, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα μπαίνει στη φάση ο Χατζής. Στο Ράπτη πάλι, όλα τα θήκια είναι στα μεστόπιστην. Ωραία πάση για το Χατζή, φοβερή παράλληλη. Μέντες μόνος του. Τέτα τέτ με την εστία, πιάνει ένα σουτ, κάνει ένα πλασέ. Την μπάλα βγαίνει πάρα πολλά μέτρα out. Έπιασε την μπάλα χαμηλά. Και εκτός γηπέδου θα λέγαμε, όπως το είδε ο Θήμιος. Και αυτό ήταν για τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, 0-0 οι δύο ομάδες. Η Κόρινθος έχει την, θα λέγαμε, την κατοχή, αν θα μετρούσαμε κατοχή, η Κόρινθος έχει την κατοχή, αλλά δεν έχει την ουσία, δεν έχει την πίεση ψηλά να φέρει κάτι το σημαντικότερο. Η ομάδα των Αθηκίων παίζει στα 3/4 σχεδόν του γηπέδου, πιέζει, κερδίζει τις μπάλες και φεύγει στον ευνηδιασμό συνεχώς. Η ομάδα της Κορίνθου πάει τώρα με κάποια μακρινά σουτ, τα οποία δεν έχουν κανένα στόχο. Βέβαια, η μπάλα είναι βαριά, αλλά τα σουτ φεύγουν πολύ μακριά και πολύ ψηλά, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Ό,τι βλέπουμε τώρα είναι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρουμε πόσες θα είναι για την συνέχεια. 46ο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Καλογέρης δεν βιάζεται. Λογικά ο κύριος Χονδρόπουλος σε λίγο θα σφυρίξει. Αμαραντίδης. Πάμε να δούμε τη φάση αυτή. Είναι δυνατή η μπάλα του. Ο Χαρτιάς όσο και αν το θέλει δεν την προλαβαίνει. Και σε αυτή τη φάση ο κύριος Χονδρόπουλος σφυρίζει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δύο ομάδες με διαφορετικό στόχο η κάθε μία. Η μία θέλει να πάρει την πρώτη θέση της βαθμολογίας, η άλλη να μπει στους μεγάλους της βαθμολογίας, να μπει στην πρώτη τετράδα. Μια ομάδα που έχει στόχους, είναι δουλεμένη ομάδα, ξέρει τι θέλει, έχει προσανατολισμό. Βλέπουμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά σας λέμε σύμφωνα με την ποιότητα, την οποία θεωρητικά
έχει η ομάδα της Κόρινθου, έπρεπε να ζητήσει κάτι παραπάνω. Αυτά λοιπόν από εμάς το πρώτο ημίχρονο, από το Θήμιο Τσαρμπό πίσω από την κάμερα και το σχόλιο που γίνεται στο στάδιο της Κορίνθου. Γιώργο Δημητριάδη, θα τα πούμε σε κάποια λεπτά.